Νέο Ξωνικό τομογράφο 128 τομών αποκτά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρσα, καθώ σήμερα υπεγράφει η σύμβαση στα γραφεία τη διοίκηση του νοσοκομείου, παρουσία του διοικητή τη Πέμπτη, είπε Φώτη Ερέτη και του διοικητή του νοσοκομείου Γρηγόρη Βλαχάκη. Γράψαμε σήμερα τη σύμβαση με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Βλαχάκη, για την προμήθεια του νέου Ξωνικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο τη Λάρσα, ο οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα. Ένα εξελιγμένο και υπερσύγχρονο ξωνικό και να σα τονίσουμε ότι οι τομέ που έχει ο είναι 128, ενώ ο ήδη υπάρχουν, ο οποίο και θα αντικατασταθεί είναι 16 τομών. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχεται ένα καινούργιο μηχάνημα να ενισχύσει και να αναβαθμίσει περιττέρω το ίδιο υπάρχον ακτινολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργεί εξω... εξαιρετικά και πρωτοποριακά, χάρη στην συνδρομή του διευθυντή μα του κ. Αλεξίου. Κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να έχουμε βελτίωση των παρεχωμένων υπηρεσιών υγεία προ του πολίτε τη Λάρισα και όχι μόνο. Η επεγκατάσταση του παλιού και η εγκατάσταση του καινούργιου θα ξεκινήσει το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε μέσα ε, περίπου σε μια χρονική περίοδο δύο μηνών να έχουμε και τη λειτουργία του καινούργιου αξιωμικού τομογράφου αξία περίπου 650.000 ευρώ. Γιατί μέσα σε αυτό συνυπολογίζεται και το κόστο των ανταλλακτικών και, τις, και το του σερβι του μηχανήματο. Ο νέο υπερσύγχρονο αξιονικό τομογράφο θα προσφέρει τη δυνατότητα στου χρήστε να πραγματοποιούν σε μικρό χρόνο και με εξαιρετική ποιότητα χρονοβόρε και υψηλών απεικονιστικών απαιτήσεων εξετάσει με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία μείωση τη δόση ακτινοβολία και βελτιστοποίηση εμπειρία του ασθενή κατά τη διάρκεια τη εξέταση. Αυτή η διαδικασία αγορά ενό αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο κρατάει πολλά χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνεται σήμερα υπό αυτή τη διοίκηση, υπό αυτή την υγειονομική περιφέρεια και εμείς εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Έχουμε ένα μότο ότι το Γενικό Νοσοκομείο αλλάζει. Με αυτόν τον αξονικό τομογράφο όχι απλά αλλάζει ένας αξονικός τομογράφος, αλλάζουμε και γι' αυτό και η παρουσία του κυρίου Σερέτη σήμερα εδώ ανάμεσά μας, αλλάζουμε το χάρτη υγείας της Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίε που θα παρέχονται πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα με το επιστημονικό προσωπικό του ακτινολογικού θα είναι τέτοιε που ο χάρτη υγεία τη Θεσσαλία αλλάζει και είναι υπέρ των ασθενών και υπέρ των Λαρισαίων και όλων των Θεσσαλών που θα χρειαστούν τι υπηρεσίε του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Μία εξέλιξη η οποία θα φέρει την εγκατάσταση του νέου μηχανήματο στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να δοθεί τέλο σε μια πολύχρονη πηγή ταλαιπωρία που είχε ω εκκίνηση τη βλάβη λόγω και μεγάλη χρήση που παρουσιάζει ο υπάρχον οξονικό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενο για αυτή την εξέλιξη. Ήταν μια, ένα πολύ αναμενόμενο μηχάνημα. Είμαι επίσης χαρούμενος γιατί από την αρχική πρόβλεψη για ένα μηχάνημα 32 τομών που πραγματικά θα δικούσε αυτό το τμήμα, γιατί αυτό το τμήμα έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, τελικά με πολύ συντονισμένες προσπάθειες τόσο της διοίκηση, όσο και της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού και τελικά... Έρχεται ένα μηχάνημα που αξίζει στι δυνατότητε αυτού του τμήματο, ένα μηχάνημα 128 τομών. Εμεί δηλώνουμε έτοιμοι αυτό το μηχάνημα να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Ήδη η ομάδα μα έχει εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση και θα βγάλουμε καινούργια πράγματα, καινούργια πρωτόκολλα τα οποία θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών μα.